Και ότι είχα ένα πικρό ποτήρι να χειριστώ, κύριε Μητσοτάκη, πραγματικά το πιστεύετε αυτό? Ωραία. Το θέμα, κύριε Μητσοτάκη, είναι το θέμα. Το ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι με ποιο θέμα θα πάμε σε εκλογές. Το θέμα λοιπόν είναι αν θα πάμε σε εκλογές με τα προβλήματα της κοινωνίας και με το είδος της κυβέρνησης και με το είδος των υπουργών και των δικών μας και των δικών σας βουλευτών κλπ. Ή αν θα πάμε στις εκλογές κρύβοντας τα προβλήματα, αποσιωπώντας τα θέματα, αποφεύγοντας ένα διάλογο ουσίας, πώς στη σημερινή φάση που είμαστε, έξω από τα μνημόνια, με βαθμούς ελευθερίας, με κάποιες δυνατότητες στα χέρια μας, με αποθέματα που μας θωρακίζουν τουλάχιστον σε ένα βαθμό, πώς όλα αυτά θα μετατραπούν σε δύναμη προόδου για ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό είναι το θέμα για μας. Και εκεί μέσα πέστε ό,τι θέλετε για τον Πολάκη, για τον όποιο Πολάκη. Άρα, βαθμολογήστε όσο θέλετε τη δική μου ομιλία. Αλλά εσείς, που βεβαίως δεν το κάνετε από άγνοια, κάποιοι λόγοι σας οδήγησαν σε αυτό. Εσείς μιλούσατε από το πρωί στο βράδυ για την οικονομία. Από το πρωί στο βράδυ για τις επενδύσεις. Λέγατε ο ΣΥΡΙΖΑ και επενδύσεις είναι δύο ανώμια ασύμβατα πράγματα. Φορολογία. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Και αντί να έρθετε τώρα με τα προνομιακά υποτίθεται θέματά σας, λέτε τα ξεχνάμε αυτά, να συζητήσουμε, διότι το φιλότιμο του ελληνικού λαού δεν είχε άλλη πληγή και άλλη αιτία να πληγωθεί παρά μόνο τώρα και παρά μόνο με το θέμα Πολάκη. Επομένως. Παρακαλώ. Εμείς, εγώ προσωπικά και όλοι μας κατανοούμε ότι αυτό που κάνετε διέπεται από επικοινωνιακά κίνητρα. Το ερμηνεύουμε ότι είναι αποτέλεσμα δυσκολιών που έχετε. Και γι' αυτό εμείς θα απαντήσουμε σε αυτά που κάνετε, συζητώντας και ό,τι θέλετε επί Πολάκη και συμπεριφορών, αλλά συζητώντας για τις λύσεις που μπορούμε άμεσα, αλλά και προοπτικά να διασφαλίσουμε για τον ελληνικό λαό. Και ο κύριος Θεοχαρόπουλος, κύριε Μητσοτάκη, δεν ήταν δεξιός. Ούτε ήταν μέλος του κυρίου Κατζαφέρη, του κόμματος κυρίου Κατζαφέρη. Ο άνθρωπος ήταν αριστερός. Και είμαστε σε μια φάση που οι αριστεροί επανασυσπηρώνται στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε σε μια φάση που οι προοδευτικές δυνάμεις συμμαχούν με το ΣΥΡΙΖΑ, διότι ανησυχούν και προβληματίζονται για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει η δική σας πολιτική και οι δικές σας απόψεις. Άρα σε τρεις μέρες, σε δύο μέρες, θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να μπούμε στην ουσία των θεμάτων. Κύριε Παπαθεοδόρου, δεν έχετε το λόγο, δεν προβλέπετε.